και θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο. Διαβάσαμε πριν από λίγο τους συνεργάτες του Θανάση του Κατσαρή, τους ανθρώπους που είναι, ας πούμε, σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Δεν είναι παρόν, δεν ήταν ποτέ παρόν βεβαίως μαζί με τον Κατσαρή. Ο Χάρης ο Μάλιος ήταν βεβαίως στη διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑ. Εξέφραζε μια άλλη άποψη, εξέφραζε μια αντιπολίτευση, ας το πούμε έτσι, πάντα με πολύ ωραίο τρόπο, μια υγιή αντιπολίτευση. Συμμετείχε στα κοινά, έφορος και στην πάλι. Τώρα δεν βλέπουμε να είναι παρόν. Θα το φιλοξενήσουμε. Χάρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Χάρη. Να είστε καλά. Και ο Σταύρος είναι και μαζί. Σταύρος εδώ είναι, μαζί. Ναι. Ναι. Απλά θυμάμαι όταν ξεκίνησε να ασχολείσαι με τον ΑΣΥΓΜΑ, είχες μαύρα μαλλιά. Ναι. Και τώρα με είδες προχτές με πολύ άσπρο. Πολύ άσπρο, φίλε. Δηλαδή, κάτι απολύτως αργύρι έφερες. Μα μας άσπρες η κρίση, εντάξει. Δεν φταίει ο ΠΑΟΚ αποκλειστικά. Εντάξει, ναι. Λιγότερο ο ΠΑΟΚ. Λιγότερο. Αλλά ήταν τα πιο σοβαρά μας θέματα. Χάρη αποσύρεσαι. Δεν θα συνεχίσεις να προσφέρεις. Όχι, εγώ αυτό που λέω ότι πάντα ως, ας το πούμε, στρατιώτης του συλλόγου θα είμαι δίπλα στο σύλλογο κανονικά. Mm-hmm. Δεν νομίζω να υπάρχει θέμα το να συνεχίσω να είμαι έφορος στο τμήμα της πάλης. Απλώς η δεδομένη τουλάχιστον στιγμή... Δεν νομίζεις... Δεν νομίζω να μην δεν είμαι έφορος στο τμήμα της πάλης. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει κάποια αντίδραση από τους ευθύνοντες, γιατί νομίζω το τμήμα είναι σε ένα καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή και μπορεί να γίνει και καλύτερο. Ναι. Αλλά τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή ως προς το διοικητικό κομμάτι της ομάδος δεν θα υπάρχει έτσι κάποια περαιτέρω συμμετοχή. Διοικητικά πώς λειτουργούσε ένα σχήμα με 13-14 συνεργάτες του Θανάση του Κατσαρή και εσένα να εκφράζεις... Αντιπολίτευση να εκφράζεις κάτι όχι, άλλο. Εγώ προσωπικά δεν μου αρέσει αυτή η λέξη καθόλου. Θεωρώ απλώς ότι την τελευταία εξαετία, τα 3 χρόνια που συμμετείχα εγώ στη διοίκηση και τα 3 προηγούμενα χρόνια που ήταν ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, με την τότε έτσι εξεφραζόμενη θέση ότι θέλαμε κάποια πράγματα στη λειτουργία του συλλόγου διαφορετικά, διεκδικήθηκε και υπήρχε μια θέση τελικά βάσει της ψηφοφορίας μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Φαντάζεστε βέβαια το 14-1 δεν νομίζω ότι μπορεί να θέτει ουσιαστικά ζητήματα πάνω στο τραπέζι, αλλά τουλάχιστον η γνώση του τι έτσι συμβαίνει και η πρώτη εμπειρία, εγώ θέλω να πω διοικητικά, γιατί θέλω να είμαι και δίκαιος σε αυτά που λέω. Πολλά μπορείς να λες εκτός, αλλά μέσα σε μια διοίκηση τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και λειτουργείς και μαθαίνεις πολύ και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν βλέπεις κάνοντας μόνο κριτική από έξω. Είναι μεγάλη παραδοχή αυτό που λες, γιατί είναι και το βασικό πρόβλημα γενικά του ΠΑΟΚ, πιστεύω. Ναι. Γιατί όσοι είναι εκτός εκτιμούν ότι αν ήταν εντός τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο σοφά για την ομάδα. Κοίταξε, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο δύσκολα. Εγώ θέλω τουλάχιστον σε αυτή την κουβέντα που μου δίνει τη δυνατότητα, γιατί δυστυχώς δεν θα μπορέσω να είμαι στη Γενική Συνέλευση για να τοποθετηθώ και επί της τριετίας του τι συνέβη και πώς είδα τα πράγματα εκ των έσω, το πώς λειτουργεί, ας το πούμε, το σωματείο. Θέλω να πω το ότι μέσα από αυτή την κουβέντα θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο δίκαιος γίνεται στις κουβέντες που θα πω. Οπότε θεωρώ το ότι είναι μισή-μισή ευθύνη πλέον. Δηλαδή μετά από 3 χρόνια μπορώ να σου πω ότι είναι μισή ευθύνη. Μία το ότι ουσιαστικά όντως βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα όταν διοικείς, αλλά απ' την άλλη θεωρώ ότι και το πώς διοικείς φέρνει και πιο κοντά στους περισσότερους ανθρώπους. Ναι. Εγώ θεωρώ τεράστιο λάθος του συλλόγου αυτή τη μεγάλη λειψανδρία που υπάρχει. Και αυτό πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο, πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, ότι υπάρχει τεράστια λειψανδρία. Και θεωρώ παραγωγική, η οποία φαίνεται σε όλα τα κομμάτια του συλλόγου. Από την ΠΑΕ μέχρι και το κομμάτι του ΑΣΥΓΜΑ, ή εγώ, για να είμαι και σωστός, θεωρώ πάνω από όλα τον ΑΣΥΓΜΑ, πάνω από την ΠΑΕ και την ΚΑΕ, γιατί είναι η μάνα του συλλόγου. Αυτό φυσικά δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας φιλαθλός του ΠΑΟΚ. Και μπορεί να φτιάξει και πιο εύκολα παράγοντες, χάρη. Είναι και αυτή μια παράγοντα. Μα να σας πω κάτι, όταν γίνονται γενικές συνελεύσεις ή θα ξαναδούμε, και ελπίζω να είναι διαφορετικά, αλλά η εντύπωσή μου είναι ότι η αυριανή θα έχει μηδαμινή. Μακάρι να είμαι τελείως λάθος όμως βέβαια, αλλά βλέποντας και προχθές το χάντμπολ ότι και 2-3 άνθρωποι οι οποίοι κινούνται και δεν ξέραν καν για τις εκλογές, νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι
δεν γίνεται ουσιαστική προσπάθεια όλη αυτή η Λειψανδρία να γίνει συμμετοχή. Θέτεις πολλά θέματα να τα πάρουμε χάρη με τη σειρά. Παρακαλώ. Από αυτό που ξεκινάς, από αυτό που θέτεις ως το μεγαλύτερο και έχεις απόλυτο δίκιο. Τι φταίει κυρίως και υπάρχει πράγματι αυτή η Λειψανδρία, τι φταίει και άνθρωποι, φίλαθλοι, επιχειρηματίες, παράγοντες με οποιαδήποτε ιδιότητα, παοξίδες, δεν θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά. Ή δεν μπορούν, εντάξει. Δεν είναι το δεν θέλω μόνο. Εγώ θεωρώ, θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά στον ΑΣ ΠΑΟΚ είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πάρα πολύ κοντά στην εποχή Βεζιρτζή. Έγινε μια, ας το πούμε, μερική ανανέωση προσώπων μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά θεωρώ ότι ουσιαστική ανανέωση μέσα στον ΑΣ ΠΑΟΚ το δείχνουν και οι ίδιες συμμετοχές στη Γενική Συνέλευση. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει διάθεση να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν θα δημιουργήσω άλλο αμφιβολίες στο μυαλό μου για το τι μπορεί να υπάρχει, ας το πούμε, πίσω από αυτή την διάθεση, αλλά θεωρώ ότι απλώς δεν υπάρχει διάθεση. Και αυτό ξεκινάει γιατί ίσως να μην υπάρχουν και στόχοι μεγαλύτεροι. Το στόχοι μεγαλύτεροι, βέβαια, να το πάρουμε τα σημερινά δεδομένα. Αυτή τη στιγμή η τελευταία διοικητική θητεία επί των αποτελεσμάτων, ναι, του ΑΣ ΠΑΟΚ, δηλαδή της τελευταίας μας χρονιάς, με την επιτυχία που έχει φέρει το βόλεϊ, το ότι έχει πάρει το κύπελο, θα διεκδικήσει το ντάμπλ, είμαστε κυπελούχοι στο χάντμπολ και θα διεκδικήσουμε και εκεί ένα πρωτάθλημα. Με μεγάλες επιτυχίες και από το τμήμα της πάλης, από την κολύμβηση, που θεωρώ όμως είναι καθαρά από τις φιλότιμες προσπάθειες των εφόρων και της όποιας διοίκησης υπάρχει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πλήρες οργανωμένο, δημιουργεί όλο αυτό το κενό. Εγώ πιστεύω δεν υπάρχει διάθεση, παιδιά. Και αυτή η διάθεση, ειδικά φέτος που ήρθαν αυτές οι επιτυχίες, και γι' αυτό θεωρώ ότι και η Γενική Συνέλευση, η οποία γίνεται τόσο πρόχειρα σε εισαγωγικά, η Γενική Συνέλευση, γιατί ο λόγος ο οποίος έχει εκφραστεί είναι το θέμα του βόλεϊ, αλλά η πρόχειρη πάλι και γρήγορη Γενική Συνέλευση που γίνεται, δίνει ακόμη μικρότερη δυνατότητα συμμετοχής. Ναι. Όχι ότι θα άλλαζαν πολλά πράγματα το Μάιο, ξαναλέω, θέλω να είμαι δίκαιος, αλλά αυτό δείχνει και την σε εισαγωγικά προχειρότητα η οποία αποφασίζονται πράγματα. Ξέρεις που έχω καταλήξει μετά από τόσα χρόνια? Ναι. Ότι οι εποχές που ο Κατσαρής αισθάνθηκε ακραία πίεση για να του πάρουν τον ΑΣ, έγινε με λάθος τρόπο. Έγινε με λάθος τρόπο. Θα σου πω που έχω καταλήξει. Και αυτό έχει δημιουργήσει έναν κλειστό πυρήνα, ο οποίος πολύ δύσκολα αποδέχεται οτιδήποτε καινούριο. Ναι. Εντάξει, άρα να σου πω κάτι. Άρα θα περιμένουμε δυστυχώς, και το λέω γιατί πρόσεξε, εγώ αυτή τη στιγμή στην ηλικία των 47, και το λέω για τον εξής λόγο, ότι φαντάζομαι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είμαστε σε αυτή την ηλικία. Να μην σου πω το τεράστιο κενό που υπάρχει στην δεκαετία 30 με 40. Και αυτό θέλω να το πω, επειδή ξέρεις ότι παράλληλα έχω περάσει και από το παδικό κίνημα. Υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ, στο ποιοι συμμετέχουν στα κοινά και στα πράγματα. Και αν αυτή η Λειψανδρία είναι φανερή τώρα, φαντάζομαι ότι θα γίνει αργότερα. Εκτός αν τα πράγματα κυλήσουν τόσο ιδεατά, στο πούμε, στην ΠΑΟΚ, που δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι εδώ, συσπηρωθούν κι άλλοι κι άλλοι κι άλλοι. Πάση τόσο, εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες γενικότερα για το τι γίνεται με τον παοξίδικο κόσμο. Και εκεί υπάρχει ζήτημα. Εκεί, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αν δεν ανοίξει άμεσα όλα ΑΣ, να μπουν όλα τα τμήματα σε μια λογική επιχειρηματική με δικό τους πλάνο, να προσεγγίσει τους δικούς επιχειρηματίες, να διαχειριστούν άνθρωποι οι οποίοι θα τρέξουν ξεχωριστά project, ο ΠΑΟΚ θα έχει χοντρό πρόβλημα στην επόμενη πενταετία. Αυτό νομίζω, και βέβαια ξανατονίζω όμως, η επιτυχία που έχει έρθει απλά με το φιλότιμο και με, πρόσεξε, με τα λιγότερα λεφτά που υπάρχουν στον ΑΣ ΠΑΟΚ, δείχνει κάτι. Βέβαια, για να μην υπερεκτιμούμε και πράγματα, γιατί δεν μ' αρέσει να υπερεκτιμώ, υπάρχει και μια αναντιστοιχία και ένα πέσιμο και των άλλων ομάδων, να το πούμε, πάνω στα ερασιτεχνικά, χωρίς αυτό βέβαια να μειώνει τις δικές μας επιτυχίες. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ παρέμεινε σταθερός. Ναι. Άνα, μπράβο, το οποίο αυτό είναι η επιτυχία του Κατσαρή ως προς την ισορροπία, αλλά που, να σου πω κάτι, δεν μου αρέσει πλέον η λέξη ισορροπιστή στον ΠΑΟΚ. Θέλω πολύ περισσότερα πράγματα. Το θες πρωταγωνιστή. Πραγματικά καταφέρνουμε. Οι τίτλοι τρέφουν τον κόσμο. Γιατί, δεν τρέφουν οι ισολογισμοί.
ακόμη και σε εσάς τώρα τους δημοσιογράφους που ήσασταν προχθές στο handball, μας είναι άσχημο αυτό το πράγμα, το ότι πανηγυρίζουμε τίτλους σε άλλα τμήματα του ΠΑΟΚ, που αυτό μπορούσε να γίνεται κάθε χρόνο με τη μικρότερη χρηματική προσπάθεια. Γιατί υπάρχει και πολύ φιλότιμο, αλλά που πλέον αυτό πρέπει να γίνει μια διάθεση σε περισσότερο κόσμο. Είναι ξεκάθαρο. Και όχι να διώχνουμε, τον κόσμο, Σταύρο. Γιατί ακόμη και με ανθρώπους που έχω ενστάσεις, και το ξέρεις αυτό ότι υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις μου, τις οποίες τις μιλάω σε προσωπικό επίπεδο βέβαια και όχι δημοσίως, υπάρχουν ενστάσεις μου για το πώς κινήθηκε η ΠΑΕ τα τελευταία χρόνια. Ακόμη και αυτοί που κάνανε λάθη χρειάζονται στο σύλλογο. Και εμείς αυτό που κάνουμε, κάθε χρόνο έχουμε και λιγότερο κόσμο. Ακόμη και από αυτούς που χρειάζονται. Επώνυμους, η έλλειψη τίτλων γενικά στο σύλλογο δεν νομίζω ότι βγάζει αυτή την άρνηση και αυτή την απαξίωση, η οποία μετά δημιουργεί και τον φόβο σε οποιοδήποτε να συμμετέχει στα κοινά. Γι' αυτό και λέω ότι σήμερα, και μιλάμε για τον ΑΣ ΠΑΟΚ, μετά από αυτές τις επιτυχίες που είχε το τμήμα... Αλλά δεν είναι και πολλές. Ναι, δεν είναι και πολλές. Είναι οι δύο επιτυχίες του βόλεϊ και του handball, τα οποία μπορεί να καταλήξουν δύο double, που ξέρετε, double δεν έχει πάρει τμήμα του ΠΑΟΚ, πέραν του γυναικείου ποδοσφαιρικού τμήματος βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια, αλλά σε ένα επίπεδο ομάδων που συμμετέχει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, αυτό εννοώ. Εκεί νομίζω ότι αυτή η χαρά που δημιουργείται μπορεί να δημιουργήσει και περισσότερο κόσμο δίπλα στον ΑΣ ΠΑΟΚ. Και βέβαια να τονίσω και τη μικρή συμμετοχή χρηματικά, παιδιά. Έγινε ένας τεράστιος αγώνας κάποια στιγμή από το μέτωπο λαϊκής βάσης, αλλά εγώ να το πω από όλο τον ερασιτέχνη, να πέσει τιμή στα 37-38 ευρώ. Ναι. Είναι κρίμα που αυτός ο σύλλογος δεν έχει 10.000 μέλη. Απλά έτσι. Και γι' αυτό μιλάω, ότι δεν έχουμε μάθει να συμμετέχουμε. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει το κάθε τμήμα να αρχίσει να ψάχνει τον επιχειρηματία του. Γιατί αλλιώς σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα γίνεται αυτό που λες. Θα είμαστε συμβιβασμένοι σε μια ισορροπία η οποία δεν εκφράζει τη δυναμική του συλλόγου. Είναι οι επόμενες λύσεις έτσι όπως το λες. Εγώ δεν βλέπω κάτι επί του πραγματικού γεγονότος. Απλώς εκεί λέω ότι αυτή τη στιγμή έστω και αυτή η Γενική Συνέλευση έπρεπε να ήταν με μεγαλύτερη αποδοχή από τον κόσμο, να αναγνωριστούν πράγματα, να καυτηριαστούν πράγματα και όχι με την κακή λογική, να καυτηριαστούν πράγματα, γιατί πραγματικά δεν λειτουργούμε πιο επαγγελματικά σε ένα αεροσυνοικό σημαντικό. Ακούγεται αντιφατικό, αλλά δεν μπορούμε να λειτουργούμε πλέον με μια μη οργάνωση που πρέπει να έχουν οι κερίοι αυτές τις στιγμές. Υπό αυτή την έννοια, Χάρη, είναι αρνητικό το ότι υπάρχει μόνο ένα ψηφοδέλτιο. Έτσι είναι, εμείς το είπαμε εξ αρχής. Όχι, εγώ να σου πω κάτι, θα σου πω ότι και εκεί έχω αλλάξει γνώμη. Θα σου πω ότι θα έπρεπε να ήταν ένα πραγματικό ψηφοδέλτιο, το οποίο, αν πούμε ότι υπάρχει μια ηγετική θέση του Κατσαρή επί 16 χρόνια, πιστεύω ότι ο Θανάσης ο Κατσαρής έπρεπε από μόνος του να λειτουργεί και να αφήσει αυτήν την πραγματική παρακαταθήκη, η οποία πραγματική παρακαταθήκη είναι το να υπάρχουν παράγοντες, σε εισαγωγικά με την καλή έννοια μες στον ερασιτέχνη, καινούργοι, άφθαρτοι, που να έχουν διάθεση. Αυτό είσαι αντίθετος με την τελευταία παρακαταθήκη του Κατσαρή. Είσαι αντίθετος με τη δική του υποψηφιότητα, το να συνεχίσει. Είσαι αντίθετος με τη δική του υποψηφιότητα, το να συνεχίσει. Να σου πω κάτι. Όχι, επειδή φανήκαμε λίγοι για το ποιοι μπορούσαμε να είμαστε λίγοι, εννοώ, ξέρεις, πρέπει να υπάρχει ένα... και ένας ο οποίος να έχει και κάποια χρήματα. Ναι. Ο κύριος Κατσαρής τα έχει αυτά για να μπορεί να λειτουργεί στο ελάχιστο τουλάχιστον ΑΣ ΠΑΟΚ, μέσα από αυτά που εισπράττει από τον κύριο Σαββίδη με τη δεδομένη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει το 10%, υπάρχουν τα συγκεκριμένα λεφτά. Όχι, με αυτήν τη λογική δεν είμαι αντίθετος. Αλλά με τη λογική ότι πρέπει να υπάρχουν αλλαγές προσώπων και να βλέπουμε καινούρια διοικητική θέση μες στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι αυτό είναι το φυσιολογικό επακόλουθο, ρε παιδιά, και ηλικιακά. Ναι. Τώρα, η αυρινή Γενική Συνέλευση μας εξήγησαν από την διοίκηση, ο κ. Μπεκέρας και ο κ. Παπαδόπουλος, ότι έγινε επειδή ξαφνικά προέκυψε αυτή η ανάγκη για το τμήμα βόλεϊ και επειδή ο κ. Ανδρέου ήθελε μεγάλη συμμετοχή για να πάρθει αυτή η απόφαση, αποφάσισαν να κάνουν ταυτόχρονα και τις εκλογές. Εγώ πάλι επειδή δυστυχώς λόγω των πιεστικών επαγγελματικών μου υποχρεώσεων
Δεν μπορούσα να είμαι στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο το οποίο υπήρξε αυτή. Ναι. Δηλαδή τώρα αυτή η τοποθέτηση, για να καταλάβεις, σας την κάνω σε εσάς. Δεν μπόρεσα να την κάνω ούτε και επί προσωπικού, γιατί υπολόγιζα ότι θα γίνει λίγο αργότερα. Καλό είναι να ακουστεί η άποψη σου. Ναι. Ήθελα να βρω και τον πρόεδρο για να του τα πω, αλλά δυστυχώς είμαι πάρα πολύ πιεσμένος στο τελευταίο διοικητικό. Διαφωνείς με το σκεπτικό? Εγώ νομίζω ότι ήταν λάθος. Λάθος όχι για τον κύριο Ανδρέου, τον οποίο τιμώ και σέβομαι, mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι είναι άλλη μια, δείχνει αυτή την μη διάθεση. Ας κάναμε τη Γενική Συνέλευση για τον Βόλη και σε 2 μήνες θα γινόντουσαν οι εκλογές. Σου ξαναλέω και τι θα άλλαζε πολλά πράγματα στο αριθμητικό σκέλος της παρουσίας, αλλά να που η μη δική μου συμμετοχή 3-5 ανθρώπων που πάλι και αυτοί δεν μπορούν αυτό το χρονικό διάστημα, ξέρω κι εγώ. Καλό θα είναι να ακουγόντουσαν όλο και περισσότεροι. Και θεωρώ ότι αυτό το γρήγορο, και στο ξαναλέω με απόλυτη τη σιγουριά, γιατί προχθές στο Χάντμπολ είδα ανθρώπους που συμμετέχουν στα κοινά και δεν ξέραν καν για τις εκλογές. Δεν γνωρίζουν, λες. Όπως ο Κώστας Πανάκας. Για να πω έτσι και όνομα, για να μην λέω αυθαίρετα. Αποκλείεται. Πανάκας, αποκλείεται. Είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άστο το. Κι όμως. Και αυτού τα μαλλιά σπίσαν. Απίστευτο. Και αυτού τα μαλλιά σπίσαν. Ναι, πάω και ο μαύρο είναι. Εντάξει, εκτός από τα βάφη, δεν ξέρουμε. Τώρα να κρατήσουμε μια πισινή με το συγκεκριμένο. Υποψιάζει ότι θα έχει πολύ μικρή συμμετοχή ακόμα και αυτή η Γενική Συνέλευση. Μακάρι, το ξανατονίζω, να είναι διαφορετική ιστορία και μακάρι να δουν και καινούργια πρόσωπα μέσα, να μιλήσουν περισσότεροι, να υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση. Η λογική και αυτό που σφριζόμαστε όλο αυτόν τον καιρό είναι αυτό που σας είπα πριν. Για την προσπάθεια του κυρίου Ανδρέου να αναλάβει το management, έχεις κάποια διαφορετική άποψη? Κοίταξε, δεν μπορώ να... Αν έχεις ενημέρωση καταρχάς... Όχι, δεν έχω ενημέρωση, γιατί σου λέω δυστυχώς έλειπα από το τελευταίο διοικητικό. Και θέλω να είμαι έτσι πολύ σωστός σε αυτά που λέω προς τα έξω. Με βάση αυτό που είπε ο Σταύρος νωρίτερα, θεωρείς ότι είναι μια λύση για τα τμήματα? Μια τέτοια πολιτική ενός... Μα κάπως αυτό είναι. Μα να σου πω κάτι, με τα λεφτά αυτά τα οποία... βέβαια, να ξέρετε ότι δεν νομίζω ότι τη φετινή χρονιά λύγει την επόμενη συμφωνία με τον κύριο Σαββίδη. Στα 5 χρόνια, πάει, το καλοκαίρι του 2017. Ναι. Το καλοκαίρι του 2017 λύγει, πενταετή ήταν. Το 2012 ξεκίνησε, ναι. Η συμφωνία, ναι, ήταν η πρώτη τριετή αυτή που κάναμε και άλλα δύο. Άρα ο Ερασθένης Πάκου πορεύεται ουσιαστικά με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Και το καταλαβαίνετε απόλυτα, όταν υπάρχουν 20 τμήματα και υπάρχουν μόνο 650 χιλιάρικα, δεν νομίζω ότι μπορεί να περιμένουμε και πολλά περισσότερα πέρα από αυτά που κατακτήσαμε και φέτος. Άρα πρέπει να προσεγγίσουμε επιχειρηματίες. Είναι αυτό που λέω. Δεδομένα, απλώς ξέρετε ότι και Θεσσαλονίκη δεν... Χάρη, εγώ 5 τηλέφωνα έκανα σε κάποια φάση, ναι, που κατάλαβα ότι υπάρχουν θέματα σε κάτι τμήματα. Μια χαρά. Να σας πω και κάτι βέβαια. Mm. Ότι γι' αυτό μιλάω, ότι η Λεψανδρία υπάρχει και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα και με την ίδια την πόλη και τη Θεσσαλονίκη. Εγώ τώρα που κινούμε με συνεργάτες που δουλεύουν Αθήνα με τις ίδιες δουλειές που έχουμε, τα έσοδα καταλαβαίνετε ότι είναι μεγαλύτερα στην Αθήνα και εδώ γίνονται πολύ λιγότερες δουλειές. Χάρη, η συμφωνία του 12, για να κλείσουμε, ήταν πολύ καλή, ήταν απλά θετική ή τελικά δημιουργεί αρκετά προβλήματα στον ΑΣ? Ήταν απλά για τον ΑΣ τώρα μιλάμε. Ναι. Ήταν απλά θετική και πιεστική για το χρονικό ορίζοντα που ήρθε. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσε κατά πάσα πιθανότητα να γίνει κάτι διαφορετικό. Ναι. Και γι' αυτό μιλάω για ευθύνες πριν την ανάληψη του Ιβάν Σαββίδη, χωρίς πάλι να δημιουργώ αμφιβολίες στο μυαλό μου. Εκεί έχουν μιλήσει και ορκωτοί λογιστές και όλοι. Εκεί απλώς τοποθετούμε ότι δυστυχώς, ενώ περάσανε για μια πενταετία πάρα πολλά χρήματα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, χωρίς, ξανατονίζω για να μην παρεξηγούμε, να βάζω μεγαλύτερες αμφιβολίες, δυστυχώς δεν υπήρξε σύνεση για τη διαχείριση. Και η διαχείριση αυτή, αν πούμε ότι περάσανε, ξέρω και εγώ, κατά πώς λένε, 110 με 120 εκατομμύρια ευρώ στην περίοδο του Θοδωρή Ζαγοράκη, δεν θα μιλήσω πάλι για τη διαχείριση, αλλά τουλάχιστον θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα μέσα από αυτά τα λεφτά και τη συσπήρωση, θυμηθείτε, που υπήρχε, ναι, τότε, ούτως ώστε ο ΠΑΟΚ να είναι στα δικά του τα χέρια. Χωρίς για να αυτό, μην αναγκαστεί, λες, τότε... Χωρίς αυτό να μειώνει την δεδομένη στιγμή την παρουσία Σαββίδη στον ΠΑΟΚ. Ναι. Η οποία βέβαια, ξανατονίζω, όπως και τότε το λέγαμε και κάθε φορά... Και το τόνισα και στην πρώτη διοίκηση Ζαγοράκη, γιατί ήμουν από τους τυχερούς
που μίλησα με Ζαγοράκη την πρώτη εβδομάδα και στη διοίκηση Βρίζα μετά, όταν ανέλαβε ο πρόεδρος ο Ζήσης ο Βρίζας, οι οποίοι γνωρίζουν και γνώριζαν και γνωρίζουν και οι δύο πάρα πολύ καλά τα δεδομένα, ότι ο Ιβάν Σαββίδης τουλάχιστον, μακάρι να μείνει χρόνια πλέον, πρέπει να τελειώνει με το θέμα των χρεών. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι σήμερα η επιτυχία της τότε απόφασης. Έχει πλάκα στο μεταξύ, γιατί τίθεται το ερώτημα και τι έγινε που ο ΠΑΟΚ θα σβήσει τα χρέη. Προσπαθεί να περάσει αυτό εντέχνος. Να σου πω κάτι, αυτά βαρέθηκα, Σταύρο, να τα ακούω και σου ξαναλέω πλέον μέσα από μια επίσημη έτσι, διοικητική ανάληψη της όποιας θέσης εκεί στον ΑΣ ΠΑΟΚ, αυτά δεν πρέπει καν να ακούγονται. Όπως και δεν πρέπει να ακουγόντουσαν και δεν ακουγόντουσαν σωστά, έλα μωρέ τι έγινε, χαθήκαν και 300 γι' αυτό. Όχι. Και το ένα που λες σωστό και αυτό που λέω είναι σωστό όμως. Κατάλαβες, αυτό το ευκολολόγιο και το ευχολόγιο πρέπει να σταματάει. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποσαφανισμένα να διεκδικούν θέσεις, να παίρνουν υποχρεώσεις και να, χωρίς να έχουν το αλάθητο βέβαια πάντα, ωραία, και μέσα από αυτή την ανάληψη των υποχρεώσεων να ξέρεις ποιος φταίει και τι δεν φταίει. Πάει ΠΑΟΚ χωρίς χρέη τι θα σημαίνει και αν βλέπεις ότι μπορεί να έρθει για μένα κάποιο μεγάλο όφελος και για τα τμήματα. Για μένα ήταν το τεράστιο όνειρο, γιατί θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι χρόνια κρατικός όμηρος. Ναι. Αυτό το σωματείο το θεωρώ τεράστιο, δηλαδή δεν είναι, και το λέω και σηκώνεται πραγματικά η τρίχα μου, είναι τεράστιο σωματείο. Τεράστιο σωματείο και τη δυναμική του δεν έχει καταλάβει καν ο ίδιος ο κόσμος. Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, έπεσε στην πάλη, συνεχίζεις κανονικά. Ευχαριστώ πολύ που ακούστηκα και ελπίζω πραγματικά μεθαύριο τα πράγματα, αύριο μάλλον, Τετάρτη, να είναι ακόμη πιο γεμάτα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Yeah. Καλό μεσημέρι. Yeah.